Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας. Πάμε να δούμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Παραχωρήθηκε το αγρόκτημα στη Σχολή Επιστημών, Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα. Ποιους σκοπούς το εξυπηρετεί? Ξεκινά αύριο το δεύτερο συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας. Ποιο είναι το θέμα και ο σκοπός της διοργάνωσής του? Αποσύρεται ζυζανιοκτόνο από την αγορά λόγω επικινδυνότητας. Η Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης υποδέχθηκε με ευχές τους πρωτοετής φοιτητές. Να περάσουμε στο πρώτο θέμα του Δελτίου. Τις επόμενες ημέρες υπογράφεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η παραχώρηση αγροτεμαχίου στη Σχολή Επιστημών, Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα, που αποφασίστηκε σήμερα στη Βουλή ένα ζητούμενο χρόνο. Το αγροτεμάχιο θα εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της σχολής με απότερο σκοπό να δημιουργηθεί ένας πρότυπος αγρός για την ενημέρωση των αγροτών και την διάχυση της επιστημονικής γνώσης. Στην κυριότητα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης Ορεστιάδας περνάει αγροτεμάχιο 33.500 τετραγωνικών μέτρων, όπως προέκυψε από τη συζήτηση στη Βουλή. Το αγροτεμάχιο θα εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Πανεπιστημίου και ήταν ένα αίτημα χρόνων με θετική κατάληξη. Σήμερα είχαμε μια ευχάριστη είδηση, την παραχώρηση από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μιας έκτασης 33 περίπου στρεμμάτων στο πρώην σταθμό του ΕΘΙΑΓΕ, ακριβώς πίσω από το σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης μας, η οποία θα καλύψει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της σχολής μας. Είναι ένα αίτημα το οποίο χρονολογείται από την ίδρυση του Πανεπιστημίου στην Ορεστιάδα, γιατί αντιλαμβάνονται όλοι ότι δεν μπορεί να υπάρχει γεωπονικό πανεπιστήμιο, εκπαίδευση και έρευνα χωρίς να έχει το δικό της αγρόκτημα. Σήμερα λοιπόν, απαντώντας ο Υπουργός σε μια ερώτηση της βουλευτού μας, της κυρίας Γκαρά, την οποία μου δίνεται ευκαιρία και θέλω δημόσια να την ευχαριστήσω, γιατί από την πρώτη στιγμή αντιλήφθηκε τη σημασία που έχει η παραχώρηση αυτού του αγροκτήματος για μας και έκανε όλες τις ενέργειες που χρειαζόταν έτσι ώστε να έχει ευτυχή κατάληξη. Ο Υπουργός λοιπόν σήμερα ανακοίνωσε ότι παραχωρείται το εν λόγω αγρόκτημα στο Πανεπιστήμιο και απομένει σε εμάς να το αξιοποιήσουμε. Να το αξιοποιήσουμε, όπως είπα, για τις διδακτικές ανάγκες, τις ερευνητικές ανάγκες της σχολής μας, αλλά επίσης ευελπιστούμε να αποτελέσει ένα χώρο διαρκούς εκπαίδευσης της ευρύτερης κοινωνίας των αγροτών της περιοχής μας, κατάρτισης πάνω σε νέες τεχνικές καλλιέργειας, σε νέα είδη φυτών τα οποία μπορούμε να καλλιεργήσουμε και γενικότερα να συμβάλλει στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της περιοχής μας. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς και πιστεύω ότι θα το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Τις επόμενες ημέρες υπογράφεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και επίσημα η παραχώρησή του, γεγονός που ικανοποιεί την πανεπιστημιακή κοινότητα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης Ορεστιάδας. Τώρα με ενημέρωσε ο Κοσμήτωρος, σήμερα πραγματικά είναι μια καλύτερη ημέρα, γιατί το Υπουργείο παραχώρησε το αγρόκτημα που ζήτησε η σχολή για την εκπαίδευση των φοιτητών. Και σήμερα, μόλις τώρα με πληροφόρησε ο Κοσμήτωρας, ότι ήρθε η έγκριση ότι παραχωρείται το αγρόκτημα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της σχολής. Είναι μια ευχάριστη ημέρα, επομένως, και από πλευράς ειδήσεων. Το δεύτερο συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας αρχίζει αύριο Παρασκευή και θα διεξαχθεί έως την Κυριακή 15 Οκτωβρίου με θέμα πολιτιστική κληρονομιά και τοπική ανάπτυξη. Το συνέδριο με ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και μεγάλο αριθμό αξιόλογων ομιλητών διοργανώνεται από τη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης με πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής και εμπνευστή της ιδέας τον αναπληρωτή καθηγητή Ευάγγελο Μανολά. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Ιδιαίτερα σημαντική για την Ορεστιάδα τόσο για το Πανεπιστήμιο όσο και για την τοπική κοινωνία κρίνεται η διεξαγωγή του δεύτερου συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας που ξεκινά αύριο με πολύ αξιόλογους εισηγητές. Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και εμπνευστής της ιδέας των συνεδρίων, καθηγητής Ευάγγελος Μανολάς, μιλά για το θέμα του συνεδρίου και τη σημασία του. Το δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας έχει θέμα
πολιτιστική κληρονομιά και τοπική ανάπτυξη και θα διεξαχθεί στον χώρο του Πανεπιστημίου από αύριο Παρασκευή 13 Οκτώβρη μέχρι Κυριακή το βράδυ στις 9 περίπου που είναι και η τελευταία ομιλία. Το συνέδριο έχει 13 ενότητες, έχει 57 εισηγήσεις και συμμετέχουν περισσότεροι από 70 ομιλητές. Πρέπει να πω ότι το συνέδριό μας δίνει πολύ χρόνο ομιλίας στον κάθε ομιλητή. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, κάθε ομιλητής έχει 20 λεπτά, αλλά αν πάει και 25 δεν πειράζει. Και ανά δύο ή τρεις ομιλίες έχουμε ακολουθεί αμέσως μετά συζήτηση, συνήθως μισή ώρα. Οπότε υπάρχει πολύς χρόνος και για διάλογο. Το συνέδριο παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον καθώς θα αναφερθεί στην πολιτιστική κληρονομιά της Ορεστιάδας, στις προοπτικές ανάπτυξης με βάση τις εμπειρίες του χθες και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να έρθει, γιατί αυτό θα διευκολύνει τη βελτίωση των εισηγήσεων που μετά από καιρό θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου. Η επιτυχία του πρώτου συνεδρίου απέδειξε ότι τέτοιες δραστηριότητες φέρνουν πιο κοντά το Πανεπιστήμιο με την τοπική κοινωνία, αξιοποιώντας τη δυναμική τόσο των φοιτητών όσο και άλλων κατοίκων της περιοχής με επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες. Ήταν και θα είναι πάντα αυτός ο στόχος. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι στηριζόμαστε σήμερα περισσότερο από την τελευταία φορά σε ένα μεγαλύτερο δίκτυο ατόμων που μπορούν να γράψουν για το συνέδριο. Ένα μεγάλο μέρος των εισηγητών είναι μεταπτυχιακοί μας φοιτητές. Κάποιοι είναι νέα παιδιά, αλλά αρκετοί από αυτούς είναι μάχημοι εκπαιδευτικοί. Και όσο υπάρχει το μεταπτυχιακό, θα ενθαρρύνουμε έρευνα για την προκοπή του τόπου. Και κάθε φορά θα στηριζόμαστε σε ένα ολοένα και μεγαλύτερο δίκτυο. Θα δίνουμε βήμα στον άξιο κόσμο να μελετά θέματα, επίκαιρα θέματα για την προκοπή της Ορεστιάδας. Με απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακλήθηκε οριστικά η άδεια διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Πρόκειται για το ζυζανιοκτόνο PENGOT33EC λόγω της επικινδυνότητάς του για τη δημόσια υγεία. Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι ανακλήθηκε η άδεια διάθεσης στην αγορά του ζυζανιοκτώνου PENGOT33EC λόγω επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία, καθώς μετά από εργαστηριακή ανάλυση ανιχνεύθηκε συγκέντρωση της ουσίας νητροζαμίνη στο σκεύασμα και αντίστοιχα στην τεχνικώς καθαρή δραστική ουσία που υπερβαίνουν το όριο των 45 mg. Μετά τα παραπάνω καλούνται. Όσοι αγρότες προμηθεύτηκαν τα εν λόγω σκευάσματα και δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει ακόμη, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να τα επιστρέψουν στο κατάστημα εμπορίας βιολογικών φαρμάκων από όπου τα προμηθεύτηκαν. Ακλήθηκε η έγκριση του ζυζανιοκτώνου PENGOT33EC, καθώς σε σχετικό έλεγχο του Υπουργείου για την ανανέωση της άδειας διάθεσής του, ανιχνεύθηκε σε περίσσια η δραστική ουσία εν-νητρόζω 5-μεθαλήν, η κοινός νητροζαμίνη, η οποία προκαλεί είναι καρκινογόνους ουσία και αυτό φαίνεται στα τελικά αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Το PENGOT, το ζυζανιοκτώνο, χρησιμοποιήθηκε ευρέως τα τελευταία χρόνια σε καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, σόργου, φυστική αράπικο, ρυζιού, σιταριού, σε πατάτες, σόγια, ηλίνθο και άλλα. Δυστυχώς είναι ένα ζυζανιοκτώνο που προκαλεί μεγάλα προβλήματα με τοξικότητες σε ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισμούς και γι' αυτό το λόγο ήταν απαραίτητη η απόσυρσή του, καθώς η δραστική ουσία αυτή, η πολύ βλαβερή, η εν-νητρόσω 5-μεθαλήν, βρισκόταν σε υψηλότερα επίπεδα από τα επιτρεπτόμενα. Όσα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων προμηθεύτηκαν τα συσκευάσματα αυτά καλούνται να μην τα διαθέσουν στην αγορά,
αλλά να τα επιστρέψουν στον προμηθευτή τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο άρθρο 9 του νόμου 4036/2012, ΦΕΚ Α8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για λεπτομερή πληροφόρηση να απευθύνονται στις διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας εκτινετρικής των περιφερειακών ενωτήτων όπου υπάγονται. Σε δεινή οικονομική κατάσταση βρίσκονται για άλλη μια φορά ακτινοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λόγω της καθυστέρησης πληρωμών από τις ζημιές που υπέστησαν τα ζώα τους τον προηγούμενο χειμώνα. Για το λόγο αυτό και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γενικά θα προβούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Κομωτινή την 3η 17 Οκτωβρίου. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν την ερχόμενη Τρίτη, 17 του μήνα, οι κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την καθυστέρηση πληρωμών από τις ζημιές που υπέστησαν τον περασμένο χειμώνα και τα προβλήματα που τους οδηγούν σε αδιέξοδο, όπως τονίζουν. Οι κτηνοτρόφοι μιλούν για απαραξία και αδράνεια της κυβέρνησης να δει τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν. Έχουν υποσχεθεί πάρα πολλά πράγματα και ελάχιστα έχουν γίνει. Αφορμή της όλης διαδικασίας της συγκέντρωσης αυτής. Ήταν η αποζημιώση σχετικά με την κακοκαιρία του χειμώνα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα με τις τιμές στο εγωπρόβειο γάλα ιδιαίτερα και με τις αθρώες εισαγωγές σε γάλα και κρέας, οι οποίες δεν ελέγχονται. Είναι τεράστια προβλήματα που έχουμε με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, όπου είναι υποστελεχωμένα τα αγροτικά κτηνιατρία και δεν μπορεί να γίνει δουλειά ούτε προστασία των κοπαδιών από τις ζωονόσους. Ένα από τα σοβαρά προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσουν οι κτηνοτρόφοι είναι και τα κόκκινα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια, τα οποία έχουν υπάρξει στην παλιά αγροτική και έχουν ξεκινήσει ήδη να βεβαιώνονται στην εφορία, στο Δημόσιο Ταμείο για να πληρωθούν στον τρόπο τη στιγμή που υπάρχει έλλειψη χρημάτων και ο κόσμος δεν μπορεί να επιβιώσει. Είναι τα τέσσερα βασικά θέματα. Είναι φυσικά και το θέμα των βοσκοτόπων, το οποίο έχει αφήσει αρκετά εκατομμύρια ευρώ πίσω την περιφέρειά μας σε σχέση με την κατανομή των δικαιωμάτων και όλων των ενισχύσεων που έχουν σχέση με την κτηνοτροφία. Αλλά ταυτόχρονα είναι και το καθημερινό πρόβλημα που έχει ο καθένας μας. Θυμάστε τι είχε γίνει με τις χιονοπτώσεις στο Βόρειο Εύρο, χαρακτηριστικά, που είχατε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, δύο φορές σε έκτακτη ανάγκη, και υπάρχουν, θα σας πω, χαρακτηριστικά άνθρωποι εκεί που δεν θα πληρωθούν την ενίσχυση αυτή που έχει βγάλει το Υπουργείο, διότι δεν είναι δηλωμένοι, όπως λέει το Υπουργείο, σαν γελέοι. Μείζον θέμα που οδηγεί στην επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης, θεωρούν οι κτηνοτρόφοι, γενικά τις καθυστερίες των αποζημιώσεων. Έχει αφήσει τον κόσμο σε ένα πρόβλημα το οποίο ήρθε το χειμώνα, του κάνει ζημιά στα οικονομικά του, στο ζωικό του κεφάλαιο δηλαδή και στην παραγωγή. Και αντί το Υπουργείο να σκύψει και να δώσει κάποια χρήματα στα μπορείς, ο κόσμος αυτός να ορθοποδήσει, δυστυχώς μπαίνει σε επικοινωνιακές διόδους ώστε να μπορέσει να πει ότι αποζημίωσε χωρίς να αποζημίωσει σχεδόν κανένα. Δηλαδή στην ουσία σε εσάς θα είναι μια αναλογία 60-40 και αν είναι σε σχέση με αυτούς που θα αποζημιωθούν. Λιγότερο φυσικά αυτοί που θα αποζημιωθούν. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα γίνει στην έδρα της Περιφέρειας, στην Κομωτινή, όπου θα ενημερώσουν τον Περιφερειάρχη για τα αιτήματα και τους λόγους διαμαρτυρίας τους. Θα δώσουμε ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας με τα προβλήματα που έχουμε, πολλά εκ των οποίων δείχνει αδράνεια ακόμα και η ίδια η Περιφέρεια. Δηλαδή θέματα εξηλεκτρισμού, θέματα υποδομών, τα οποία δεν προχωράνε καθόλου και τα οποία θα θέλαμε να έχουμε μια απάντηση από τον Περιφερειάρχη σχετικά με το τι σκοπό έχει να κάνει με την κτηνοτροφία. Οι αυξανόμενες δυσκολίες και οι υποχρεώσεις που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι έχουν ως αποτέλεσμα να φθήνει συνεχώς ο κτηνοτροφικός κόσμος, αποτρέποντας και όποιον νέο θέλει να ασχοληθεί με το επάγγελμα. Αν δεν υπάρξει χρηματοδοτικό εργαλείο στα χέρια των κτηνοτρόφων και των αγροτών και του πρωτογενείου τομέα γενικά, το οποίο να καταλαβαίνει το επάγγελμα που κάνουμε, τις διαδικασίες που έχει, τα προβλήματα και να είναι στοχευμένες και οι ενισχύσεις ταυτόχρονα που παίρνει ο καθένας μας και να είναι αναλογικά σε σχέση με τα χωράφια και τα ζώα που έχει ο καθένας οι ίδιες και όχι άλλοι να παίρνουν πολλά χρήματα σε ενισχύσεις και άλλοι λίγα χωρίς να υπάρχει λόγος με το ιστορικό μοντέλο που έχουμε προκρίνει, τότε δεν πρόκειται να προχωρήσει ούτε η κτηνοτροφία ούτε κανένα επάγγελμα στον πρωτογενή τομέα. Τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών στα δύο τμήματα της Σχολής Επιστημών, Γεωπονίας και Δασολογίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Ορεστιάδα. Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου Δαμασκηνός. Παρευρέθηκαν γονείς, καθηγητές και εκπρόσωποι των τοπικών φορέων, οι οποίοι ευχήθηκαν στους νέους φοιτητές δημιουργική ακαδημαϊκή πορεία.
Τη νέα της ζωή ξεκινά στην Ορεστιάδα η Τριάδα Καράμπελα, που πέρασε στο Πανεπιστήμιο της Ορεστιάδας και μέχρι να ολοκληρώσει τις σπουδές της θα ζει στην πόλη. Η σχολή που διάλεξα με ικανοποιεί αρκετά, ήταν από τις πρώτες μου επιλογές. Η Ορεστιάδα σαν πόλη είναι πάρα πολύ καλή, είναι ήσυχη και ελπίζω όλα να πάνε καλά όπως τώρα και ακόμη καλύτερα. Τους πρωτοετής φοιτητές υποδέχτηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής στρατιωτικής ηγεσίας και η πανεπιστημιακή κοινότητα της περιοχής. Ήρθα και εγώ, όπως και άλλοι συνάδελφοί μου, να υποδεχθούμε τους πρωτοετής φοιτητές που έχουν εισαχθεί στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Πανεπιστημίου μας. Βασικά, οι πρωτοετής φοιτητές, ο ερχομός τους μας γεμίζει ελπίδα και μέσα από το φρέσκο τους το βλέμμα εμείς οι καθηγητές αντλούμε δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον. Βασικά η παρουσία μου σημερινή ήρθε να σηματοδοτήσει το ενδιαφέρον του Πανεπιστημίου μας στην ακριτική αυτή πόλη της Ορεστιάδας, γιατί δεν πρέπει καμία αμφιβολία να υπάρχει ότι το Πανεπιστήμιο μας δεν ενδιαφέρεται για αυτήν τη σχολή. Απέναντίας κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να πάει ακόμα πιο μπροστά και είναι, θα έλεγα, το καμάρι του Πανεπιστημίου μας. Είχαμε σήμερα την τελετή υποδοχής των πρωτοετών μας φοιτητών. Υποδεχθήκαμε το Πανεπιστήμιο και όλοι οι φορείς της πόλης τους νέους μας φοιτητές. Συνολικά έχουν εγγραφεί 270 και στα δύο τμήματα του Πανεπιστημίου στην Ορεστιάδα. Τους διαβεβαιώσαμε ότι έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να περάσουν τις σπουδές τους, τα 5 χρόνια των σπουδών τους στην Ορεστιάδα με τον καλύτερο τρόπο. Και βεβαίως ξέρουν όλοι ότι οι απόφοιτοί μας έχουν επαγγελματικά δικαιώματα γεωπόνου και δασολόγου, ότι έχουν έρθει σε τμήματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε η διαμονή τους στην πόλη, οι σπουδές τους και όλη η διαβίωσή τους να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη. Είμαστε ευτυχείς που οι νέοι φοιτητές μας αρχίζουν σιγά σιγά και ενσωματώνονται στην τοπική κοινωνία, στις δράσεις του Πανεπιστημίου και βεβαίως συμμετέχουν, έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον να συμμετέχουν στα δρόμενα του Πανεπιστημίου, τα οποία, όπως γνωρίζετε, πέρα από τα αμιγώς επιστημονικά, είναι και εκτείνονται και σε διάφορους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στο χώρο μας. Το Πανεπιστήμιο της Ορεστιάδας λειτουργήσε πρώτη φορά το 1999 και μέχρι σήμερα χιλιάδες φοιτητές έχουν αποφοιτήσει, ενώ πολλές είναι οι διακρίσεις αποφύτων των δύο σχολών. Σας καλωσορίζουμε στη Νέα Ορεστιάδα και εύχομαι με όλη μου την καρδιά να έχετε πρόοδο και φώτιση από το Θεό. Δεν θα πω πολλά λόγια, μόνο θα σας πω το εξής, ότι ο χρόνος που έχετε μπροστά σας είναι ένα δώρο του Θεού. Σίγουρα και εγώ θα ήθελα να είμαι από εκεί και να είναι κάποιος άλλος εδώ για να ξεκινήσουμε μια καινούργια ζωή. Βέβαια τα χρόνια περνάνε. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην πόλη μας. Τα θετικά των δύο τμήματων του Πανεπιστημίου μας τα περιέγραψε χωρίς ήχους υπερβολής και ο κ. Πρίτανης αλλά και ο Λαλίσαντες. Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία του, μόνο που θα θέλω να σας διαβεβαιώσω όλη αυτή τη μακροχρόνια διάρκεια που έχουμε τις επαφές με το Πανεπιστήμιο και να εγγυηθούμε είναι για το ότι και οι επιστημονικές γνώσεις τις οποίες θα λάβετε αλλά και την ανθρώπινη αντιμετώπιση που θα έχετε σε αυτό το κρίσιμο στάδιο ηλικιακό αλλά και στο στάδιο αυτό της ζωής σας, θα είναι αυτά που θα σας οπλίσουν με τεράστια δύναμη πέρα από τα εφόδια επιστημονικά. Η μέρα πράγματι για τη σχολή σήμερα, για το Πανεπιστήμιο, είναι η αρχή, η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών, που σημαίνει ότι εδώ, στην ακριτική μας περιοχή, οι φοιτητές έρχονται, συμμετέχουν, τους καλοδεχόμαστε και φροντίζουμε με όλες τις δυνάμεις που έχουμε να κάνουμε τη σχολή αυτή να είναι σημείο αναφοράς για την περιοχή μας. Την κρισιμότητα την καταλαβαίνουμε όλοι, την τοποθεσία την καταλαβαίνουμε όλοι και η παρουσία όλων από τον Πρίτανη και τους βουλευτές μέχρι τους υπουργούς νοιάζονται για αυτό εδώ το ίδρυμα το οποίο πραγματικά εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς πέρα από την επιστήμη και πέρα από την εκπαίδευση. Είμαι σίγουρος ότι
τα πρώτα μαθήματα που κάνατε, οι περισσότεροι αναρωτηθήκατε και είπατε «Εγώ δεν πρόκειται να πάρω πτυχίο ποτέ». Αυτό πιθανώς συνέβη. Αυτό συμβαίνει σε όλους. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν εκ μέρους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αρκετοί από τους νέους φοιτητές είχαν τις πρώτες τους επιλογές στα τμήματα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Ορεστιάδας. Έχω έρθει από Άρτα. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω έρθει σε αυτό το πανεπιστήμιο, γιατί γενικότερα μου αρέσει να ασχολούμαι με τη χημεία και με εργαστήριο, οπότε με ικανοποιεί αρκετά. Η Ορεστιάδα είναι μια πόλη ήσυχη, με οργάνωση, έτσι τουλάχιστον το βλέπω εγώ. Είμαι πολύ χαρούμενη που ζω σε αυτή την πόλη. Έρχομαι από Ρόδο. Σαν πρώτη μου επιλογή ήταν Γεωπόνος, είμαι πολύ χαρούμενος. Σήμερα αρχή της ακαδημαϊκής μου πορείας. Πιστεύω ότι το πανεπιστήμιο που ήρθα είναι πάρα πολύ καλό και εύχομαι σε όλους τους φοιτητές να περάσουν εκεί που θέλανε. Είμαι από Καστοριά. Στην αρχή μπορώ να πω ότι πριν έρθω εδώ πέρα νόμιζα ότι ήταν πολύ μακριά καταρχήν και πολύ αποξενωμένα και είχα κάποιες σκέψεις, αλλά είναι πανέμορφη πόλη, περνάμε υπέροχα, το πανεπιστήμιο είναι ωραίο, οι καθηγητές είναι πολύ καλοί και χαίρομαι πάρα πολύ που πέρασα και θα σπουδάσω τα επόμενα 5 χρόνια να ζήσουμε εδώ.